Τη Ρόδο επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ως επικεφαλής κλιμακίου που βρέθηκε στο νησί μας εν ώψη και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Θέλουμε να δούμε πρώτα απ' όλα διάφορα θέματα που αφορούν την περιφέρεια, έτσι ώστε να επιλύσουμε, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα θέματα αυτά, αλλά να περάσουμε και το μήνυμα των ευρωεκλογών, ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να στείλει ένα μήνυμα, είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό, απασχολεί και αφορά τη ζωή της κάθε μιας και του καθενός. Έχουμε πολλά θέματα, χρειαζόμαστε μία φωνή διεκδίκησης στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι και αυτό το οποίο, από το οποίο προέρχεται και η πρόεδρος Von der Leyen, και έχουμε πολλά θέματα να διεκδικήσουμε και για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και για όλη την Ελλάδα βεβαίως. Και αυτό έχει σχέση και με τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, ζητήματα της κοινής αμυντικής πολιτικής, το πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που επίσης και αυτό ανέρχεται σε 19 δισεκατομμύρια ευρώ και ακουμπάει και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς γίνεται για να επιλέξουμε για ένα μακρινό όργανο στις Βρυξέλλες, για το Ευρωκοινοβούλιο, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Και είναι σοβαρό και για την ποιότητα ζωής όλων μας και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε μια πολύ ισχυρότερη Ευρώπη και νομίζω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το δείχνει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μπροστά σε ευρωεκλογές όλοι πρέπει να είμαστε πλάι και να κάνουμε το καθήκον μας. Να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό μετά την αναθεώρηση που έγινε το Δεκέμβριο 36 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε πόρους Ταμείου Ανάκαμψης σε κονδύλια σε σχέση με το ΑΕΠ του 19 και του 21. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Ήδη στην Ρόδο έχουμε έργα ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, 30 εκατομμύρια στον πολιτισμό. Αν υπομονώ, πάμε να δούμε και το Εθνικό Θέατρο, τις εργασίες του. Έχουμε κέντρα υγείας, έχουμε έργα οδικής ασφάλειας, έχουμε πολύ σημαντικά έργα, πέρα από τις δράσεις οριζόντιες που ανέφερε και ο Υπουργός.